Αγνή Κανδύλη, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Καστοριάς, στην περιφέρεια Καστοριάς. Να σας καλωσορίσουμε στη Σέντρα για αυτή τη συνέντευξη. Πρώτο και βασικό ερώτημα, γιατί αποφασίσατε να εμπλακείτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, και μαζί το δεύτερο ερώτημα, γιατί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Παρακολουθώ τη Σέντρα και βλέπω έτσι αυτή την ανανεωτική ματιά που δίνεται στην Καστοριά, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνετε, τα blog στην Καστοριά, η προώθηση όλων αυτών των γεγονότων, των εκδηλώσεων, είναι πολύ σημαντικό. Καλή δύναμη σε αυτό που κάνετε, λοιπόν. Επίσης και εσάς καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά για τις ερωτήσεις που μου κάνατε, θα σας πω το εξής, είναι αντίστροφες. Σήμερα είμαι υποψήφια βουλευτής λόγω του ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιστεύω απόλυτα στο όραμά του, πιστεύω απόλυτα στο όνειρο που έχει για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, και ξέρω ότι όλο το πρόγραμμα, με τον τρόπο με τον οποίο φτιάχτηκε, με τον τρόπο με τον οποίο προωθείται, με τον τρόπο με τον οποίο θα αποδοθεί, ξέρω ότι θα έχει απόλυτο έρισμα στην πόλη μας, στον τόπο μας, στην Καστοριά μας. Για μένα είναι μεγάλο στόχος αυτός που δουλεύω, που εργάζομαι σκληρά, όχι σήμερα κύριε Πετρόπουλε, τα τελευταία 3 χρόνια. 3 χρόνια δουλεύω την υποψηφιότητά μου, 3 χρόνια δουλεύω μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, με τη μεγάλη αυτή λαϊκή δημοκρατική παράταξη, τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμά μας και το μέλλον του τόπου μας θα εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε, ναι, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που είμαι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, πλάι σαν έναν άνθρωπο που έχει όραμα για τον τόπο μας, σαν αυτό που έχω εγώ. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια και με την εμπλοκή σας στην τοπική αυτοδιοίκηση, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε καλά και τις ιδιαιτερότητες, αλλά και τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η Καστοριά, τα οποία επιδεινώνονται. Το μεγάλο αυτό φευγείο του κόσμου, η ανάπτυξη, η γούνα που περνάει μια δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να εστιάσει η επόμενη κυβέρνηση για να μπορέσει να ανατραπεί αυτό το κλίμα, το κακό κλίμα που βιώνει η Καστοριά? Όλα αυτά που είπατε είναι πέρα για πέρα αληθινά. Δυστυχώς η Καστοριά τα τελευταία 5 χρόνια βίωσε μια άδικη συμπεριφορά όλων απέναντί μας. Δυστυχώς πάρα πολλά πράγματα χάθηκαν, πάρα πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τον τόπο μας, το βλέπουμε καθημερινά, βλέπουμε να φεύγουν φίλοι μας είτε στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον, είτε έστω, εγώ αυτό λέω το πρόχειρο βήμα που κάνουν όλοι πριν φύγουν οριστικά, να φεύγουν για λίγους μήνες δουλεύοντας σεζόν σε άλλες περιοχές. Για μένα η Καστοριά είναι ο τόπος με τον οποίο μπορούμε να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα, αυτό το οποίο γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Δεν είναι ώρα τώρα να ξεκινήσουμε καινούργιες ιστορίες. Πρέπει να ενδυναμώσουμε αυτά για τα οποία ξέρουμε να δουλεύουμε, αυτά για τα οποία έχουμε γίνει γνωστοί παγκοσμίως. Η γουνοποιία είναι κάτι για το οποίο έχουμε γίνει γνωστοί από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Θέλω το επόμενο βήμα να είναι να γίνουμε γνωστοί και για τον τουρισμό μας. Θέλω να γίνουμε γνωστοί και για τα προϊόντα μας. Οι Καστοριανοί έχουμε μάθει να δουλεύουμε, έχουμε μάθει να είμαστε επιχειρηματίες, έχουμε μάθει να είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν περιμένουμε τίποτε έτοιμο, αρκεί να έχουμε τα κατάλληλα εφόδια και όλα όσα απαιτούνται για να κάνουμε τη δουλειά μας απερίσπαστη. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι η Καστοριά μπορεί να δώσει το έναυσμα να γίνει ολόκληρη μια startup επιχείρηση. Αυτό είναι για μένα η Καστοριά. Εάν εκλεγείτε βουλευτής, θεωρείτε ότι ο βουλευτής έχει τη δύναμη να κινήσει νήματα, να επηρεάσει καταστάσεις προς το συμφέρον της περιοχής του, και αν εκλεγείτε εσείς, ποιες είναι οι βασικές κινήσεις που θα εστιάσετε? Να είστε σίγουρος, κύριε Πετρόπουλο, ότι εγώ δεν είμαι υποψήφια βουλευτής για να εκλεγώ και να με βλέπουν οι πολίτες του τόπου μου μόνο σε χορούς, πίτες και σε διάφορες έτσι, εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι ο βουλευτής του τόπου είναι αυτός που ανοίγει το δρόμο για όλους. Για τον Περιφερειάρχη, για τους Δημάρχους, για όλους. Θεωρώ ότι είναι εκείνος που σχεδιάζει μαζί με την κεντρική κυβέρνηση, είναι εκείνος που θα ανοίξει τις πόρτες εκεί που χρειάζεται, προκειμένου να έρθουν χρηματοδοτικά εργαλεία όσο το δυνατόν περισσότερα, προκειμένου να προωθηθούν σοβαρά ζητήματα καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών, τα οποία θα μπορούσε να τα κάνει σε οποιαδήποτε πόλη και να βρισκόταν. Λοιπόν, και θεωρώ ότι είναι εκείνος που είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην περιφέρεια και στο Δήμαρχο. Θεωρώ λοιπόν ότι ο βουλευτής είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του. Και αν δεν ήταν,
Πιστέψτε με, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Δεν θα μπορούσα ποτέ να αναλάβω ένα ρόλο διακοσμητικό. Να περάσουμε σε 2-3 επιμέρους καυτά ζητήματα για την Καστοριά. Το πρώτο και το βασικό, και θα σας ρωτήσω ευθέως, τα πανεπιστήμια. Ψηφίστηκε ένας νόμος, ο νόμος Γαβρόγλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει δηλώσει ότι δεν θα τον ακολουθήσει αυτό το νόμο. Είναι όμως βασικό να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για αυτές τις 5 σχολές που για τον οποιοδήποτε λόγο θα προσθέσω εγώ ήρθανε και ξεκινάνε από αυτή την, από τη νέα χρονιά, από την νέα πανεπιστημιακή. Καταρχάς να ξεκινήσουμε λέγοντας πως για μας ό,τι έρχεται στην Καστοριά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να ακυρώνουμε, όπως επίσης δεν μπορούμε να ακυρώνουμε αυτούς που τα φέρνουν. Πρέπει να τους ευχαριστούμε και να τους τιμούμε για αυτό που κάνανε. Τώρα, όσον αφορά τον νόμο Γαβρόγλου, ο νόμος Γαβρόγλου είχε βασικά ζητήματα στο σύνολο της νομοθετικής του υπόστασης, στα οποία εμείς είμαστε απέναντι. Και αυτό όχι γιατί δεν θέλουμε τα πανεπιστήμια. Απέναντίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θέλω ισχυρό περιφερειακό πανεπιστήμιο. Θέλει το πανεπιστήμιο της Καστοριάς, της Δυτικής Μακεδονίας, να είναι ισχυρό, να συνδέεται με την κοινωνία και την οικονομία της πόλης, για να μπορεί να αποδώσει. Γιατί εγώ δεν θέλω σήμερα μόνο 500 άτομα. Εγώ αυτά τα 500 θέλω να τα κάνω 5.000. Θέλω να τα κάνω 10.000. Για να το κάνω λοιπόν αυτό, πρέπει να έχω ισχυρό πανεπιστήμιο. Και όχι ένα πανεπιστήμιο που απλά μου δόθηκαν κάποιες σχολές για να μην γκρινιάζω. Γιατί αν δείτε τις γύρω περιοχές, σαφέστατα έχουν εντελώς διαφορετικό πλάνο από αυτό που έχουν για την Καστοριά. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος μας, ότι πρέπει το Πανεπιστήμιο της Καστοριάς, της Δυτικής Μακεδονίας και το κομμάτι που θα βρίσκεται στην Καστοριά μας, να είναι τόσο ισχυρό που να αποτελεί εργαλείο για τον τόπο. Δείτε τις γύρω περιοχές που έχουν πανεπιστήμια και σχολές που εξαρτώνται από την οικονομική ζωή της πόλης, πόσο έχουν βοηθήσει πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά. Γιατί όχι και σε εμάς. Έτσι λοιπόν να είστε σίγουροι ότι κανένα πανεπιστήμιο δεν θα κλείσει την Καστοριά. Καμία σχολή δεν θα κλείσει την Καστοριά. Αντίθετα, οι σχολές που θα είναι στην Καστοριά θα είναι ισχυρές, δυνατές, θα φέρουμε κόσμο και θα φέρουμε κόσμο για πολλούς λόγους. Όχι μόνο για να νοικιάζουμε σπίτια. Θα φέρουμε φοιτητές, θα φέρουμε ανθρώπους να κινηθεί η οικονομία μας σε όλα τα επίπεδα. Πάμε στο δεύτερο, στην αγροτική οικονομία. Είναι ένας βασικός πυλώνας για την περιοχή μας. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο, είναι οι ελληνοποιήσεις. Τυρανάνε τους αγρότες της περιοχής χρόνια τώρα, γιατί για να μην αδικούμε δεν ήταν κάτι που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει και υπάρχει και υπάρχει. Μπορεί να μπει ένα τέλος πια σε αυτό το πράγμα? Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό το πράγμα, και αυτό γιατί εάν δεν ενδυναμώσουμε το ελληνικό προϊόν και δει το Καστοριανό, δεν δίνουμε κίνητρο στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί ένα προϊόν πιστοποιημένο αμέσως έχει άλλη ανταγωνιστική παρουσία στην αγορά και σαφέστατα αυτό δίνει κίνητρο σε αυτόν που εργάζεται στον τομέα αυτό να ασχοληθεί, γιατί θα αποδίδει. Γενικά το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ένας από τους 16 πυλώνες του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, βασίζεται ιδιαίτερα στην αγροτική ανάπτυξη, βασίζεται ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει όλα αυτά τα πλούσια αγαθά που έχουμε, το νερό, τη γη, τα ποτάμια μας, να τα χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο που να αποδώσουν στην οικονομία μας. Οι ελληνοποιήσεις είναι ένα από τα σοβαρά ζητήματα που θα βάλουμε ένα τέλος, όπως επίσης για μένα είναι πολύ σοβαρός ο τρόπος με τον οποίο θα προωθήσουμε το προϊόν προς τα έξω και φυσικά, και όχι μόνο προς τα έξω, και στην εγχώρια αγορά. Για μένα είναι αδιανόητο να πηγαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ της Καστοριάς και να βρίσκω μήλα από το εξωτερικό. Για μένα είναι αδιανόητο να πηγαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ της Αργολίδας και να βρίσκω λεμόνι από την Αιθιοπία και από την Αργεντινή, δεν ξέρω εγώ από πού αλλού. Είναι αδιανόητο. Πρέπει να δοθούν κίνητρα λοιπόν ακόμα και στους ιδιοκτήτες στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ να έχουν προϊόντα ελληνικά, να προωθούν τα ελληνικά προϊόντα και να έχουμε λόγο να τα παράγουμε. Αλλιώς δεν βρίσκω το λόγο να ασχοληθούμε με τίποτα από όλα αυτά. Ωραία. Και πάμε και στον τουρισμό, που είναι νομίζω ένας από τους βασικούς πλέον πυλώνες. Ένα βασικό πρόβλημα που εντοπίζει όλος ο κόσμος είναι η δύσκολη πρόσβαση από την νότια Ελλάδα, από την νότια πλευρά της χώρας. Mm-hmm. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για τις υποδομές αυτές, ώστε να φέρουμε τον κόσμο από την Αθήνα, από κάτω στην πόλη μας, και πώς θα επιμηκύνουμε την παραμονή του στην περιοχή μας? Να μην είναι η γυρολιμιά, ο καφές και φύγαμε για αλλού. Θεωρώ ότι η Καστοριά είναι η περιοχή εκείνη, με αφορμή τον τόπο που βρισκόμαστε σήμερα,
στο Άργος Οριστικό. Θα το πούμε και αυτό, γιατί ήταν μια επιλογή σας να κάνουμε τη συνέντευξη στο Άργος Οριστικό. Ναι, γιατί θεωρώ ότι η Καστοριά στο σύνολό της έχει ομορφιές. Η Καστοριά είναι μια περιοχή πακτολός τουριστικού προϊόντος. Και για μένα πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Έχω πει πολλές φορές ότι εκεί είναι η δουλειά του βουλευτή. Πρέπει να προωθήσει το τουριστικό προϊόν σε ένα ευρύτερο σύνολο. Με τέτοιο τρόπο που η Καστοριά να αποδώσει τουριστικό, πώς να το πούμε, χρήμα 12 μήνες το χρόνο. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αυτό, αν δημιουργήσουμε ένα τρίγωνο, το έχω φανταστεί σαν ένα τρίγωνο τουριστικού προϊόντος, που όλα ξεκινούν και τελειώνουν από την Καστοριά, όπου περιλαμβάνουν τα Γιάννενα, περιλαμβάνουν μέχρι και τα Μετέωρα. Φανταστείτε λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται να επισκεφθεί όλον αυτό τον τόπο, αλλά ξεκινάει και τελειώνει το ταξίδι του από την Καστοριά μας, πόσα πολλά μπορεί να πάρει ο ίδιος, αλλά να αφήσει σε εμάς. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχετε δίκιο, οι υποδομές πρέπει να ολοκληρωθούν, η πρόσβαση πρέπει να ολοκληρωθεί, η ασφαλής πρόσβαση προς την Καστοριά πρέπει να ολοκληρωθεί. Η Ιωνία Οδός ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Βλέπουμε κόσμο να επιλέγει την Ιωνία Οδό, παρόλο που είναι πολύ ακριβή. Παρόλα αυτά όμως την επιλέγει γιατί είναι ασφαλής, που σημαίνει ότι ο τουρίστας θέλει την ασφάλειά του πρωτίστως και μετά να φτάσει στον τόπο όπου θα δει πράγματα, θα γεμίσει γνώσεις, θα ξεκουραστεί, θα περάσει όμορφα και θα επιθυμεί να ξαναγυρίσει. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός. Εκεί για μένα το στοίχημα είναι το αεροδρόμιο Καστοριάς. Εχθές την επίσκεψη που έκανα εκεί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Γιατί το αεροδρόμιο μας λειτουργεί σαν baby parking, έμαθα χθες. Αεροπλάνο που έχει απευθείας πτήσεις Ισραήλ Ιωαννίνων, Ισραήλ Ιωάννινα, έρχεται και αφήνει το, και παραμένει το αεροπλάνο στην Καστοριά, γιατί το αεροδρόμιο Ιωαννίνων είναι απίστευτα μικρό σε σχέση με το δικό μας. Λοιπόν, και περιμένει πότε θα ολοκληρωθούν οι διακοπές των Ισραηλινών για να επιστρέψει στα Γιάννενα, να παραλάβει τον κόσμο και να φύγει Ισραήλ. Απαράδεκτο, όταν στην Καστοριά τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο τουρισμός από το Ισραήλ εδώ, αναρωτιέμαι πραγματικά τι κάνουμε λάθος. Ναι. Και εκεί πρέπει, και να είστε σίγουροι ότι έχουμε τη λύση, ο Ισραηλινός να έρχεται με το αεροπλάνο εδώ, να παραμένει στην Καστοριά και στα Γιάννενα να πηγαίνει ως επισκέπτης. Θα ήταν ευχής έργο. Μια που το αναφέρατε σε αυτή την απάντηση, να το πούμε και αυτό, επιλέξατε να κάνουμε τη συνέντευξη στο Άργος Οριστικό. Μας έκανε και εμάς εντύπωση. Γιατί διαλέξατε να φύγουμε από το κέντρο και να έρθουμε στο δεύτερο δήμο σε μέγεθος? Γιατί η Καστοριά είναι ολόκληρη ένα κέντρο και για μένα θα ήταν αδικία για το Άργος Οριστικό, για τον όμορφο αυτό δήμο, που για μένα συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα πέρα από την επιχειρηματικότητα, να πούμε ότι έχει εξαιρετικές μονάδες του πρωτογενούς τομέα. Το θυμάμαι ακόμα από τις περιφερειακές εκλογές τις προηγούμενες όπου συμμετείχα και όπου γύρισα όλο το νομό και όπου τον γυρίζω όλα αυτά τα χρόνια. Δεν περιμένω τις εκλογές για να μάθω που είναι η Σπροκλησιά, κύριε Πετρόπουλε, ούτε που είναι η Αμουδάρα, ούτε που είναι το Αμπελοχώρι. Για μένα είναι απαράδεκτο ένας άνθρωπος που ασχολείται σήμερα και ζητά την ψήφο του Καστοριανού πολίτη να μην γνωρίζει απάκρις άκρη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, τις ανάγκες της και κυρίως τις ομορφιές της. Γιατί αν εγώ δεν ξέρω τις ομορφιές της, δεν μπορώ να τις αναδείξω και δεν μπορώ να διορθώσω κανένα λάθος. Θεωρώ λοιπόν ότι η σημερινή μου παρουσία στο Άργος είναι αυτό το οποίο θέλω, το στίγμα το οποίο θέλω να δώσω στους Καστοριανούς, ότι θα είμαι βουλευτής όλης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Για όλους τους δήμους, μικρούς και μεγάλους, θα είμαι εδώ για να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για τον καθένα από αυτούς, μαζί με τους δημάρχους που έχουν εκλεγεί και τους περιφερειακούς συμβούλους, και να είναι σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα βιώσουν τα επόμενα χρόνια θα είναι μαγικό. Να κλείσουμε με μια ερώτηση για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και όπως αυτό διαμορφώθηκε. Υπήρξε και μια παραφιλολογία, ποιοι μπαίνουν, ποιοι μένουν απ' έξω. Αυτό το ψηφοδέλτιο με το οποίο θα πάμε στις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία, πού τοποθετείτε τον πύχη και αν πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη και καθαρή η νίκη εδώ στην περιφέρεια Καστοριάς? Καταρχάς πρέπει να αναφερθούμε στους ανθρώπους, στις προσωπικότητες αυτές, οι οποίες συμμετείχαν προκειμένου να διαμορφωθεί αυτό το ψηφοδέλτιο. Στην Καστοριά είχαμε σπουδαίες προσωπικότητες, κύριε Πετρόπουλε, ήταν πάρα πολλοί
Οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι σήμερα στη θέση μου, στη θέση της κυρίας Αντωνίου, του κυρίου Τζικαλάγια, του κυρίου Τσιφλικιώτη. Η επιλογή για μένα ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος έκανε αυτό που έκανε σε όλη την Ελλάδα. Αγκάλιασε τη γνώση, αγκάλιασε την εμπειρία με την ανανέωση, με τα φρέσκα μυαλά, με τις καινούργιες ιδέες, με την όρεξη για δουλειά. Να πω ότι υπήρξαν άνθρωποι που εγώ εκτιμούσα πάρα πολύ, που δεν βρέθηκαν σήμερα στο ψηφοδέλτιο, αλλά θεωρώ ότι ήταν προσωπικότητες οι οποίες μπορούν να δείξουν ιδιαίτερο ρόλο και παρουσία στον τόπο μας. Δεν τελειώνουν όλα με τη συμμετοχή όχι σε ένα ψηφοδέλτιο, ας είμαστε ρεαλιστές. Και να σας πω βέβαια ότι υπήρξε μια πολύ σπουδαία ομάδα στην Αθήνα, που πιστέψτε με, ήξερε τα πάντα για μας. Τα πάντα για όσους επιθυμούσαν να είναι στα ψηφοδέλτια και φυσικά να σας πω και το εξής, ότι επιλέχθηκαν μέσα από πάρα πολλές διαδικασίες για να μπορούμε σήμερα να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα εκπροσωπήσουμε τον τόπο μας. Ο πήχης είναι ψηλά, η κάλπη είναι άδεια και θέλουμε να τη γεμίσουμε και να την κάνουμε μπλε. Να προσθέσουμε σε αυτό, είστε από τα πρόσωπα που συμμετείχατε σε όλη αυτή την κίνηση της Νέας Δημοκρατίας για την ανανέωση. Πώς νιώθετε γι' αυτό, ενώ ότι η Νέα Δημοκρατία είπε ανανεώνουμε τα ψηφοδέλτια, βάζουμε νέα πρόσωπα. Πώς νιώθετε ότι γίνατε κομμάτι αυτού του πράγματος? Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή. Θεωρώ μεγάλη τιμή που συμμετείχα σε αυτή, σε αυτή τη διαδρομή του Κυριάκου του Μητσοτάκη προς την ανανέωση. Είμαι απίστευτα χαρούμενη που κατάφερα μεταξύ 4.000 ατόμων να είμαι μία από εκείνα τα 49 άτομα που επέλεξε τελικά ο πρόεδρος να συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, αλλά αυτό μου δίνει μεγαλύτερη ευθύνη να ανταπεξέλθω πλέον όχι μόνο απέναντι στον πρόεδρο που με επέλεξε, αλλά απέναντι στους πολίτες αυτού του τόπου, τους οποίους εκπροσώπησα 3 χρόνια. Και όπως το έκανα 3 χρόνια τώρα στην Αθήνα, στην ομάδα, στο κόμμα, στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να το κάνω στον τόπο μου, στην Καστοριά μας. Κυρία Κανδύλη, να σας ευχαριστήσω για τη συνέντευξη και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή δύναμη και ελπίζω την επόμενη φορά, η επόμενη συνέντευξη να είναι για τα πρώτα βήματα της βουλευτικής μου διαδρομής στην πόλη μας, στον τόπο μας, στην περιφέρειά μας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.